Καλησπέρα. Κοντά μας τώρα έχουμε τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, τον κύριο Θοδωρή Πέτρου. Καλησπέρα κύριε Πέτρου. Καλησπέρα σας κύριε Σοφέ. Καλησπέρα στους ακροατές και σε μας παρακολουθούν. Τι κάνετε, καταρχήν ελπίζω να είσαστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Χαίρομαι που σας ακούω ειλικρινά. Είμαστε μια χαρά και εγώ παρομοίως χαίρομαι πολύ και που κάνετε αυτή την ωραία εκπομπή live για να ενημερωθούν και οι συνδημότες μας. Ξέρετε κύριε Πέτρου, σας έχω ξαναπεί ότι δίνω μεγάλη βαρύτητα στη δική σας άποψη όσον αφορά τα media και γενικότερα τα θέματα πληροφορικής, γιατί είσαστε πολύ έτσι υπεύθυνο και αρμόδιο άτομο για να μπορέσει να κρίνει και να πει πέντε κουβέντες πάνω σε αυτά τα θέματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ειλικρινά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και από την πλευρά μου να πω όχι μόνο για να δώσω το δικό μου κομπλιμέντο στο σχολείο σας από τη σειρά μου, αλλά όντως κάνετε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στον χώρο της τοπικής δημοσιογραφίας και εύχομαι και ισανότερα και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το Evening News και η προσπάθειά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πέτρου. Θέλω να μιλήσουμε, χθες είχαμε τον κύριο λογοθέτη, μας είπε κάποια πράγματα γενικότερα, όπως και ο κύριος δήμαρχος πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Γιώνης, σχετικά με τα όσα γίνονται, τα έργα που γίνονται και τις ενέργειες που κάνουν οι υπάλληλοι αλλά και όλοι οι άνθρωποι του Δήμου. Θα θέλαμε και εσείς να μας πείτε καταρχήν πώς βλέπετε, ο κόσμος έχει εγκληματιστεί καταρχήν με όλες αυτές τις καινοτομίες που έχουν επιβληθεί ώστε να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Θεωρώ ότι η προσαρμογή του κόσμου βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα από μια πρώτη, να το πω έτσι, κρίση από αυτό που είδα. Αλλά δείχνει ότι πράγματι σε καιρούς που υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη χώρα μας και χρειάζεται να βάλουμε όλη πλάτη, ότι ο Έλληνας λειτουργεί με ένα διαφορετικό πνεύμα, με ένα πνεύμα αφήγουσας και συμπόρευσης σε ό,τι και αν χρειαστεί να κάνει. Και αυτό κάνει πάντα καλύτερα. Δηλαδή σήμερα και στο τεχνή τύπο βλέπουμε που γράφουν για το μέλλον που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, τον περιορισμό και πόσο καλά αποτελέσματα έχει συγκριτικά με την Αμερική που αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί. Και ελπίζουμε να μαζευτεί και να μην είναι ακόμα χειρότερα τα αποτελέσματα εκεί. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα γενικότερα την κατάσταση, τι εκτιμάτε εσείς, ότι θα τραβήξει πολύ αυτό? Μια πρώτη εκτίμηση σίγουρα είναι ότι ακούμε τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που δίνω δηλαδή και εγώ σαν συμβουλή, αν θέλετε να το πούμε, και αυτό που ενημερώνω σε δημότες ή όποιους με καλούν, συναδέλφους, συνεργάτες, στον εργασιακό χώρο ή όπου δίνω, ακολουθούμε τις εντολές των αρμοδίων. Υπάρχουν αρμόδιοι φορείς, έχουμε τον ΕΟΔΙ, έχουμε το Υπουργείο Υγείας, έχουμε καθημερινά μια ενημέρωση στις 6 το απόγευμα που έχει καθιερωθεί, που νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό στο να βλέπουμε και τα αποτελέσματα όλες αυτές τις προσπάθειες άμεσα και το τι συμβαίνει με αυτό. Σίγουρα είναι μια πανδημία όπως έχει κηρυχθεί και από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα πρέπει να προσέξουμε πόσο μάλλον όταν οι παροχές στα δημόσια συστήματα υγείας τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης από το 2008 που αντιμετώπισε η χώρα μας είχαν μειωθεί πάρα πολύ. Δεν υπήρξε το κατάλληλο, να το πω και το απαραίτητο πολλές φορές ιατρικό προσωπικό. Δεν υπήρξε αριθμός εργαζομένων, όλου του υγειονομικού προσωπικού όπως έπρεπε και όπως μπορούσε να ήταν καλύτερα για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους ή όσο δυνατόν σε περισσότερους πολίτες. Ελπίζω και εύχομαι να βρεθεί σύντομα λύση από την επιστήμη. Την επιστήμη περιμένουμε, η επιστήμη θα μας σώσει και σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να περιμένουμε να βγει κάποιο, να το πω έτσι, φάρμακο πρώτο το οποίο να λειτουργεί μετά από τις δοκιμές που γίνονται, τις απαραίτητες κλινικές κτλ. Και μετέπειτα και ένα εμβόλιο το οποίο θα θωρακίσει και τον υπόλοιπο πληθυσμό και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Οπότε αναμένουμε και μέχρι να βγει το TV
ακολουθούμε τις εντολές, μένουμε στο σπίτι, μένουμε σπίτι για όσο χρειαστεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γνωρίζουμε τα αποτελέσματα στην οικονομία ότι θα είναι δύσκολα, ήδη, για όλους και στο δημοτικό επίπεδο και αυτό να το φέρω λίγο, αν το επιτρέπετε το κύριο Σοφέ και το θέμα των δημοτικών σιγά σιγά, ναι. Να το προσγειώσω από το παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Να το πάμε και τα δημοτικά, γιατί οι Δήμοι θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα οικονομικά, έσοδα τους ήδη, υπάρχουν ήδη πραγματικούς επιπλέον, για να βοηθήσουν τον κόσμο προφανώς, και αυτό είναι η ουσία για την κοινωνική πολιτική σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, να μειώσουν έτσι να τα μηδενίσουν για όσο διάστημα διαθέσει. Παράλληλα όμως ξέρουμε ότι ένας προϋπολογισμός που ήδη εκτελείται και έχει γίνει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό δεν μπορεί να απειληθεί. Αλλάζουν δηλαδή όλα τα δεδομένα όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα. Οπότε όσο το συντομότερο λήξει αυτό, σίγουρα θα είναι καλύτερα για την οικονομία και για την υγεία προφανώς. Ωραία. Πριν από λίγο μας είπε ο Δήμαρχος ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά στο Δήμο μας. Δεν έχουμε κρούσματα και το ένα και μοναδικό κρούσμα, δεν έχουμε νεότερα κρούσματα, το ένα και μοναδικό κρούσμα, που ξέρουμε ποιο είναι, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Πάει πολύ καλά το παλικάρι, ευτυχώς. Και από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, από την πληροφόρηση που έχει και αυτός, αν συνεχιστεί έτσι, πολύ σύντομα θα πάει στην Αθήνα στους γονείς του. Αυτό είναι ένα πολύ έτσι, ευχάριστο, ας πούμε. Βέβαια υπάρχουν, όπως είχαμε προαναγγείλει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν από το εξωτερικό και είναι σε καραντίνα, όχι γιατί είναι άρρωστοι. Απλά έχουν, γιατί αυτές οι συμβολές της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Πέτρου, να το, μου δώσατε μια καλή πάσα τώρα. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ δηλαδή εδώ στο IT News, ανέβασα μια είδηση η οποία ήταν από πολύ έγκυρη πηγή, η οποία έλεγε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό, ήρθαν εδώ πέρα και επειδή ήρθαν από το εξωτερικό μπήκαν σε καραντίνα. Αυτό μπορώ να σας πω ότι ήταν τελικά λάθος, παρεμηνεύτηκε. Κάποιοι συμπολίτες μας θεώρησαν ότι είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό. Τέλος πάντων προκλήθηκε μία μεγάλη αναστάτωση. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν και είχαμε ξεκαθαρίσει, είχαμε γράψει ότι δεν πρόκειται για κρούσμα, απλά για καραντίνα λόγω του ότι ταξίδεψαν το εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, δόθηκε μία άλλη διάσταση σε όλο θέμα, με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να το κατεβάσουμε το θέμα. Και για δύο ημέρες, τρεις, θα με παίρνουν συνεχώς τηλέφωνο και να μου λένε «Πες μας ποιοι είναι να προστατευτούμε». Και να τους λέω «Παιδιά, δεν είναι άρρωστοι άνθρωποι. Απλά γύρισαν από το εξωτερικό». Κύριε Σοφέ, έχετε απόλυτο δίκιο, άμα μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Δυστυχώς έχει παρανοηθεί λίγο γενικότερα όρος καραντίνα. Επειδή στην αρχή η καραντίνα έπαιρνε μόνο εκείνη που ήταν ύποπτα κρούσματα, ναι. Αλλά μετά με τη γενικότερη απαγόρευση κυκλοφορίας και ουσιαστικά είμαστε σε μια καραντίνα όλοι μας, σε όλη τη χώρα, υπήρξε εκεί πέρα μια παρανόηση από τους πολίτες, δημότες και οποιοδήποτε και δημιουργήθηκε αντίθετα και ο αντίθετος πανικός. Αν το πρόβλημα το εξωτερικό και το συγκεκριμένο κρούσμα που αναφερθήκατε στο Λιβράκι, από ό,τι άκουσα και εγώ και από τον κύριο Δήμαρχο, έτσι, να τα λέμε όπως είναι, ήταν από τις καλύτερες δυνατές περιπτώσεις, ναι. Αν θέλετε να το θέσω έτσι, ναι, αυτό που άκουσα. Γιατί και οι υγειονομικοί αρμόδιοι και από το νοσοκομείο της Κορίνθου αναφέρθηκαν και ο περιφερειάρχης, ο κ. Γιουλής, αν θυμάμαι καλά, το αναφέρθηκε πάνω σε αυτό, ναι. Ότι το συγκεκριμένο άτομο πήγε με τη μάσκα του, με γάντια, μαζί με την μέρα του στο νοσοκομείο, πήγαν στο ειδικό Irish Box, έγινε η εξέταση. Δεν έκαναν τις επαφές, δεν έκαναν βόλτες χωρίς λόγο, δεν έκαναν τίποτα. Μπήκαν στο αυτοκίνητο και ξαναφύγανε. Του τη βοηθάει και μια γειτονική οικογένεια, εδώ ο κύριος Δήμαρχος κτλ. Και δεν έχουν έρθει ούτε σε επαφή με τοπική αγορά του Λιτραντίου. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε, για να μην δημιουργούμε τον πανικό, αν υπάρχει τέτοια στάση από όλους, όπως αναφέρει ο κύριος Ρόδρας, ο καθηγητής Ναρδίος και ο πρώτος από όλους, είναι ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε σήμερα όλοι μας, ανεξαρτήτως αν έχουμε συμπτώματα ή όχι, σαν να νοσούμε. Αυτή είναι η πιο υπεύθυνη στάση του πολίτη. Αυτό είναι που μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού. Αυτό είναι που μπορεί να περιορίσει και αντίστοιχα την χρονική περίοδο που θα χρειαστεί για να μείνουμε στα σπίτια μας. Και να έρθει όλο αυτό, να έρθει να το πούμε έτσι και να αντιληφθεί, να γίνει ένα κοντέιν του ιού, να μαζευτεί και να μπορέσει όλο αυτό να περιοριστεί και να ελεγχθεί. Μόνο τότε θα είμαστε σίγουροι.
να στοχοποιούμε κανένα. Άρυγος. Ο καθένας πλέον μένει σπίτι του, ακολουθεί κάποιους κανόνες ατομικής προστασίας. Μακάρι να υπάρχουν κάποιες μάσκες σε όλα τα σπίτια, και αυτό έχουμε και για τους συνδυμάτες μου, γιατί μπήκαν κάποιοι στην αρχή και τα εξαφάνισαν όλα και έπαιρναν 100 και 200 μάσκες και εξαφανίστηκαν και δημιούργησαν στην αγορά πρόβλημα. Να έχουν μία μάσκα, να μπορούν ακόμα και από σχέδια πλέον, δηλαδή υπάρχουν άμα θέλουν να δουν και βίντεο στα βίντεο του YouTube, να φέρουν μάσκα ακόμα και από ένα χαρτί κουζίνα και δύο λαχάκια από τα σούπερ μάρκετ, από συσκευασίες, και να πάνε μια στιγμή στο σούπερ μάρκετ για μία εβδομάδα, να ψωνίσουν κάποια τρόφιμα που είναι απαραίτητα, να φορέσουν τα δάκρυα τους, να επιστρέψουν, να βγάλουν τα δάκρυα τους τρόπο, να κοιτάξουν τη μάσκα τους και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τις πιθανότητες εξάπλωσης και να νοσήσουν. Αυτή είναι η δεύτερη τάση. Δεν τοποποιούμε κανένα. Δεν πάμε στο επίπεδο και να λέμε ποιο σπίτι έχει κορονοϊό. Δεν είναι αυτό. Όλοι μπορεί να έχουμε. Δηλωτικά, με μια τέτοια περίοδο που και αυτό ο ιό μπορεί δηλωτικά να έχουν εκτεθεί όλοι. Πρέπει να διαβάζουμε τις κλινικές έρευνες, πρέπει να διαβάζουμε τις παγκόσμιες μελέτες, πρέπει να ακολουθούμε τις εντολές των αρμοδίων αρχών. Μην κάνουμε μόνοι μας και δημιουργούμε ούτε πανικό στον κόσμο, ούτε κάτι περισσότερο. Ακολουθούμε ατομικά μέτρα προστασίας και μένουμε σπίτι. Αυτή είναι η ουσία σε αυτό που περνάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιο άλλο θέμα που μπορείτε να το δουλέψετε πολύ καλύτερα, διότι είστε και πολύ σχετικός. Πείτε μας, γιατί εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να την δω, για την τηλεδιάσκεψη. Πώς σας φάνηκε η τηλεδιάσκεψη? Μισό λεπτάκι. Θέλω να πω στον κόσμο που μας παρακολουθεί το εξής. Να κάνω όχι διαφήμιση, αλλά το αξίζεται. Ο κύριος Θοδωρής Πέτρου, ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίου Θεοδόρων, επειδή είναι η δουλειά του αυτή, η εργασία του αυτή, έχει δημιουργήσει και για το Δήμο Αθηναίων εφαρμογές πολύ υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και μάλιστα τον έχει προβάλει αρκετές φορές και πολλά τηλεοπτικά κανάλια για τη μεγάλη του αυτή επιτυχία. Και χαιρόμαστε ειλικρινά, γιατί ο Θοδωρής ο Πέτρου είναι και συνδημότης μας και είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολίτης. Λοιπόν, πάμε να μου πεις, κύριε Πέτρου, για αυτή την εφαρμογή, την τηλεδιάσκεψη, πώς σας φάνηκε σε εσάς προσωπικά και γενικά νομίζετε ότι μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Κάνουμε όλη μια προσπάθεια εδώ και με την εργασία μου σαν υπεύθυνος έργων πληροφορικής να αναπτύσσουμε καινοτόμες εφαρμογές προς τους δημότες και τους πολίτες και είδαμε ότι αυτές τις μέρες είναι το πιο χρήσιμο για τους ανθρώπους από το σπίτι. Όλες οι τράπεζες είδαμε ότι απλοποίησαν τις διαδικασίες εγγραφής τα e-banking τους, να μην μεταφέρεται ο κόσμος και πηγαίνει στα φυσικά καταστήματα και δημιουργείται συγκροτισμός. Οπότε το μέλλον και η νέα πραγματικότητα που ζούμε το τελευταίο μήνα επιβάλλει και την τάση να γίνει ένα ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών όλων των εταιριών, δημοσίου, δημόσιων αρχών, δημοτικών κτλ. Συνεπώς, με αυτό ακριβώς τον τρόπο, συνεδριάζουν πλέον και τα δημοτικά συμβούλια, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ήρθε και αντίστοιχα η πράξη ολοκληρωτικού περιεχομένου και η κύκλους που περιλαμβάνει αυτό και το επιτρέπει να πραγματοποιούνται τις συνεδριάσεις. Σίγουρα, μπορώ να πω από τη μία, ο τρόπος που δίνεται ο λόγος από τον πρόεδρο και τον γραμματέα, να το πω έτσι και εγώ που βοηθάω, που μπορώ, του Συμβουλίου, είναι λίγο διαφορετικός. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον κάποια οφλαγωγία, δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος πάνω στον άλλον, γιατί ανοίγει το μικρόφωνο συγκεκριμένα σε εκείνον που δίνει το λόγο. Οπότε, στο κομμάτι το διαδικαστικό, είναι κάτι σίγουρα καλύτερο. Είναι κάτι που ακούγεται σίγουρα αυτό που θέλει να πει ο μιλητής και δεν υπάρχει θόρυβος. Όπως υπάρχει σε μια αίθουσα, στο φυσικό χώρο με 30 άτομα, σε δημότες που μπορεί να φτάσουν και 100, ας το πούμε, σε περιπτώσεις που είναι γεμάτη από δημότες και αίθουσα. Οπότε σίγουρα από αυτή την άποψη μπορώ να το θέσω ότι είναι και λίγο καλύτερο, αν θέλετε την άποψή μου, την ειλικρινή. Σίγουρα η φυσική επαφή είναι κάτι διαφορετικό και να έχει την οπτική επαφή αυτή του χώρου, αλλά βοηθάει διαδικαστικά εμάς σαν προεδρείο αυτή τη στιγμή. Από την άλλη όμως, δυστυχώς, παρατηρώ και εξέφρασα και την άποψή μου και από τα προσωπικά μου κοινωνικά μέσα, κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook συγκεκριμένα. Απογοητεύτηκα λίγο από το
πνεύμα και τη στάση γενικότερα των συναδέλφων, μερικών συναδέλφων, δεν θα τους βάλω όλους στο ίδιο ακριβώς τσουβάλι, να το πω λαϊκά, δεν υπάρχει λόγος. Όταν ξεκίνησα να ακούγονται προτάσεις στην προθεσινή συνεδρίαση για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων αντιμετώπισης και αποτροπής διασποράς του κορονοϊού στο Δήμο μας. Εκεί ακούστηκαν κάποιες απόψεις, οι οποίες έπρεπε να γίνει λίγο καλύτερη ανάλυση. Δηλαδή, δεν μπορεί για εμένα, απόψη μου τώρα κύριε Σοφέ, απλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάντα μετρημένοι και σοβαροί και γι' αυτό το εκφράζω όπως και εγώ νομίζω. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή, σαν πληροφορικάριος, να το πω έτσι, και δημοτικός σύμβουλος, να εκφράσω αν θα γίνουν τεστ κορονοϊού και αν μπορούν να γίνουν και πότε πρέπει να γίνουν στον καθένα και αν μπορεί ο Δήμος να αγοράσει το μηχάνημα. Γι' αυτό το λόγο ανέβασα και αντίστοιχα την άποψη του κ. Τσιόδρα, ο οποίος μιλάει για το πότε πρέπει πραγματικά να γίνουν τα τεστ, ότι μερικά τεστ ότι μπορεί δύο μέρες μετά να μην νοσείς και να πράξει τελείως ανεύθυνα στην κοινωνία και στη συμπεριφορά σου στην αγορά. Γιατί αν βγει ένα τεστ αρνητικό, εσύ θεωρείς ότι δεν έχεις τίποτα, οπότε μετά μπορεί και να μην βάζει, την ξέρω εγώ, μάσκα ή γάντια και να απλά εσύ να βρεις την περίοδο υπόβαθρες και τελικά να κολλήσεις άλλους πέντε ανθρώπους. Ναι. Που δημιουργεί μια τάση γενικότερα, επικίνδυνη τάση, στο όλο αυτό να ξεφύγει. Οπότε εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι δεν πάμε να υπερβούμε τις αρμοδιότητές μας και να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν είναι, για μένα δεν είναι σωστό και έχει και μια επικίνδυνη. Μπορεί να έχει μια επικίνδυνη τροπή δημητικά. Γι' αυτό μένουμε σε λήψη υποστηρικτικών μέτρων κοινωνικού περιεχομένου, κατά βάση, στο θέμα της υγείας, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Δήμοι, και αυτό πρέπει λίγο να αυξηθεί περισσότερο, είναι οι απολυμάνσεις στους κοινόχους, στους χώρους και στα σχολεία πριν να ανοίξουν κτλ. Στα παγκάκια, στις πλατείες, στους δρόμους, όπου μπορεί να γίνει. Έξω από σημεία υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι υπάρχει ένα μικροβιολογικό ιατρείο, είτε ένα κέντρο υγείας, είτε ένα νοσοκομείο, εκεί μπορούν να κάνουν περισσότερα. Στάσεις λεωφορείων, που μπορεί να υπάρχει, που εμείς δεν έχουμε την τύχη δυστυχώς να έχουμε δημοτική συγκοινωνία στους Αγίους Θεοδόρους, θα μιλήσω συγκεκριμένα και όλα για να τη γάμου. Αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και τα μέτρα αυτά τα κοινωνικά, όπως λέμε, να φτιαχτεί όπως φτιάχτηκε αντίστοιχα με κρατική εντολή και τις πράξεις των νομοθετικού ερχομένου, μια δομή για να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, είτε είναι άποροι, είτε βρίσκονται σε μια δυσμενή κατάσταση ηλικία ή είναι στις ευπαθείς ομάδες ή οτιδήποτε, ή μένουν απομακρυσμένα ή δεν έχουν κάποιο μέσο μεταφορικό να τους παρασκευθεί εκεί βοήθεια, να τους παρασκευθούν κάποια είδη πρώτης ανάγκης, οπότε φτιάχνοντας αντίστοιχα, να το πω έτσι, τη συνέχεια του κοινωνικού παντοπολίου θα το θέσω εγώ, το κάνει σε όλους αυτούς και να δώσει κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμα. Να εξελιστώ κάποιες συνταγές που δίνονται και ιατρικές συνταγές, που είναι σημαντικό αυτό πλέον με την άγνηση που καταγράφησε, που παραδειγματοποιείται μέσα από την πύλη του gov.gr. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Ότι πλέον υπάρχουν και αντίστοιχα, ότι γίνονται υπεύθυνες δηλώσεις μέσω του μέσω τάξης μας. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει και αυτά να τα βλέπουν και να χρησιμοποιούν σαν εργαλεία για την καθημερινότητά μας. Την καθημερινότητά μας. Την μετά κορονοϊού καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει να μείνουν, να το φέρω πάλι στην αρχή της συζήτησης, εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να μείνουν τα θέματα των δημοτικών συμβουλίων και οι προτάσεις μας θα πρέπει να είναι σχετικές με τις αρμοδιότητές μας. Δεν πάμε να κάνουμε επικάλυψη ούτε αρμοδιοτήτων, ούτε να πάμε να ξεφύγουμε, ούτε να κάνουμε κάτι το οποίο δημιουργικά μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για κάτι άλλο. Καταλαβαίνω. Γι' αυτό και χάρηκα πραγματικά, γιατί ενώ συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το γύρο κοντό που τέθηκε ότι πρέπει να πάρουμε κάποια τάμπλετ για κάποιου ή λάπτοπ για κάποιου μαθητέ που πιθανώ να μην έχουν, εξελίσσοντα το σαν πρόταση, είπα ότι πρέπει να παρασκευθεί ένα ψηφιακό εξοπλισμός και αντίστοιχα προσωπικές συνδέσεις, ίντερνετ. Γιατί και να δώσεις ένα τάμπλετ στην μαθητή, δεν θα παρακολουθείς οι κλάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν έχει ίντερνετ να πει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να δούμε την πλατφόρμα αυτή και βλέπουμε σήμερα ότι η κυρία και αμέσως υπουργός, η Νίκη ανακοίνωσε ότι και μέσω ΕΦΑ και μέσω τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως ανάφερα και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι μπορούμε να το κυνηγήσουμε αυτή τη στιγμή, την εταιρική σχολική σύνδεση των εταιριών, το CSR του, θα παρασχεθεί εξοπλισμό
μόνο ναι. οι μαθητές δεν έχουν ψηφιακό φωτισμό. Υπάρχουν και καθηγητές αντίστοιχα και σωστά. οι οποίοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Αυτά λοιπόν λέγοντας και δημιουργώντας μια πλατφόρμα εθελοντών, εκεί στάθηκα περισσότερο, στο Δήμο, η οποία μπορεί να μείνει και ως παρακαταθήκη για τις επόμενες, για τη συνέχεια στο... ναι. Ακριβώς, με τα εξ αποστάσεως βέβαια, μπορεί να έχουν πολλές εφαρμογές. Και γι' αυτό εδώ πέρα ήρθαμε και σε συνεργασία και γι' αυτό χαίρομαι πραγματικά που συνεργάζομαι εκεί με την παράταξη του κυρίου λογοθέτη για την θέσπιση ενός τοπικού συμφώνου κοινωνικής αλληλεγγύης. Έτσι το ονομάτισε και αυτό νομίζω είναι και ακριβώς ο ορισμός αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σήμερα. Να φτιάξουμε ένα πλαίσιο τέτοιων υποστηρικτικών μέτρων που θα βοηθήσουν στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Ευρύτερα. Όταν θα κάνει μια ειδική πλατφόρμα θελοντών, θα προσπαθήσει να διευρύνει, να κάνει μια γραμμή δημότη και να διευρύνει και αντίστοιχα το ωράριό του. Να μην είναι όπως σήμερα που είναι 8 με 2 το μεσημέρι. Μπορεί κάποιο να χρειαστεί κάτι 3 το μεσημέρι. Και μην πάμε στη λογική ότι αν γίνει περισσότερες ώρες, ο άλλος μπορεί να ζητήσει κάτι άλλο οτιδήποτε. Ό,τι και να ζητήσει πρέπει να απαντηθεί. Στο Δήμο Αθηνών, αντίστοιχα, σαν να το πούμε έτσι, να το δούμε σαν case study, αντίστοιχα, σαν κάτι που χρησιμοποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί ήδη εδώ πέρα. Σαν σενάριο, είναι το 1595. Είναι 24ωρο αντίστοιχα και μπορεί ο δημότης να παρακολουθεί για το οτιδήποτε. Έχουμε την πλατφόρμα που να τη διαφημίσουμε περισσότερο. Και γι' αυτό ακόμα και στα τοπικά μέσα, εγώ αυτό που πρότεινα, επειδή δυστυχώς δεν ήσασταν στην τηλεδιάσκεψη, δεν λάβατε το σύνδεσμο δυστυχώς. Δυστυχώς δεν τον είχα λάβει. Ναι, δυστυχώς. Ναι, δεν λάβατε το σύνδεσμο δυστυχώς. Έχουμε ένα επόμενο και θα προσπαθήσω κι εγώ, άμα δω ότι δεν βρίσκεται. Θα κάνω. Θα στείλω τον σύνδεσμο προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Το δεσμεύομαι. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν τα τοπικά μέσα θα πρέπει να έχουν και ένα διαφορετικό ρόλο για μένα. Να σας πω πώς το εννοώ. Αυτό που κάνετε εσείς για μένα είναι στο σωστή κατεύθυνση. Γιατί κάνετε μια ενημέρωση βάσει των δημοτών, αυτού που σας παρακολουθούν, τον ακολουθούν στο Facebook και τα λοιπά, τα κοινωνικά δίκτυα του site σας και τέλος πάντων της πλατφόρμα που είχε δημιουργήσει τη δημοσιογραφική ενημέρωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει ακόμα ευρύτερο. Δηλαδή, πρέπει να βγει ένα μπάνερ από το Δήμο, από εμάς, το οποίο να λέει γραμμή δημότη, όπως έκανε αντίστοιχα σαν μοντέλο Δήμος Κορινθίων. Ναι. Και να ακολουθήσουμε αυτή την πρακτική. Αυτή είναι καλή πρακτική. Και το βάλαν κάποια τοπικά μέσα. Να το βάλουν όλα τα μέσα και να πούνε ότι άμα θέλει ο δημότης να μπει και να πάρει ένα τηλέφωνο, να βγει ακριβώς. Και πλέον τα φυλάδια θα απογοητευτούν για μένα στην περίοδο. Δεν θα έχει νόημα να χρησιμοποιήσει φυλάδια, θα είναι επικίνδυνο. Εδώ έγινε ολόκληρο δώρο για το μήνυμα λογαριασμών τη ΔΕΙΑΛ. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί φυσικό έξω χαρτί με το οποίο να περνάει από χέρι σε χέρι, αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Γι' αυτό πρέπει να μπει ένα μπάνερ από όλα τα τοπικά μέσα. Το οποίο εκεί να δείχνουν τις οδηγίες, τις βασικές οδηγίες ή το τηλέφωνο που θα πρέπει να απευθύνεται το δημότη σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε ανάγκη, να στηθεί αυτό η δομή του ακόμα καλύτερα. Αν και μιλώντας στο Συμβούλιο και με την κυρία Κορναλή, την πρόεδρο του ΔΟΚΟΠΑΠ, αναφέρθηκε ότι όντως έχουν κατηγορηθεί ή γίνει μια τυποποίηση διαδικασιών. Οπότε υπάρχει μια σχετική, μια καλή λειτουργία, να το πω έτσι, να συνεχιστεί αυτό να διευρυνθεί. Και να γίνει ακόμα πιο πρακτικό και για τους δημότες και να κοινοποιηθεί παντού. Και εμείς αντίστοιχα σαν σύμβουλοι να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά μας μέσα. Όλοι αυτή τη στιγμή είναι στο Facebook, στο Ιντερνετ και παρακολουθούν τα νέα από εκεί. Ας το εκμεταλλευτούμε λοιπόν για το καλό μας. Πολύ ωραία. Πριν να κλείσουμε θα ήθελα ακόμη μια τοποθέτηση και είναι πολύ σημαντική η τοποθέτησή σας όσον αφορά την επόμενη μέρα από την πανδημία. Και τι εννοώ. Η επόμενη μέρα από την πανδημία ξέρουμε λίγο πολύ όλοι και δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, αλλά πρέπει να το αρχίσουμε να το δουλεύουμε. Θα υπάρχει μεγάλο οικονομικό θέμα. Ξέρουμε γιατί. Αυτή τη στιγμή αρκετές, δυστυχώς, εταιρείες έχουν απολύσει προσωπικό και ακόμη πολύ περισσότεροι θα μείνουν και χωρίς εργασία γιατί δυστυχώς τα μαγαζιά τους έχουν κλείσει
και η επόμενη μέρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί τι κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο ήδη απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είναι η υγεία πάνω απ' όλα, αλλά είναι και ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί όταν έχεις μικρά παιδιά ή αν έχεις πολυμελή οικογένεια, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Εκεί τι θα μπορέσει να κάνει, πιστεύετε, μια ελληνική κυβέρνηση η οποία προέρχεται από μια μεγάλη οικονομική κρίση. Κύριε Σοφρέ, πράγματι πολύ δύσκολο το ερώτημα, το συγκεκριμένο, αλλά ξεκινώντας και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, στην προηγούμενη ερώτησή σας που αναπτύχθηκα λίγο και για τα μέτρα και το οτιδήποτε γίνεται και από το Δήμο και γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, όλα ξεκινάνε από εμάς. Δηλαδή, σαν Δήμο πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δούμε την κοινωνική και οικονομική υπόσταση του όλου του Δήματος. Γι' αυτό ξεκινάμε με λήψη τέτοιων υποστηρικτικών μέτρων από το Δήμο μας. Γι' αυτό αποφασίσαμε και την αναστολή τη μη καταβολή των τελειών από τις επιχειρήσεις και στο χέρι για ένα διάστημα και όσο αντέχει αντίστοιχα και ο Δήμος και τα ταμεία. Και οι οικονομικές υπηρεσίες τι μπορούν να βγάλουν. Επεκτείνοντας το αυτό στο επίπεδο της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχει με τρία πλαίσια υποστηρικτικών μέτρων για τις εταιρείες που και τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, μετέπειτα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται σηματικά βάσει του κωδικού δραστηριότητας. Και υπάρχουν αντίστοιχα και κάποια μέτρα για τις άλλες επιχειρήσεις, όπως το μη media και για εσάς, ας το πούμε, που είστε και γραμμένοι επίσης με τα media για branding και τη δημιουργία που έχουν δημιουργήσει. Ναι, εμείς, εγώ το AT News είναι στο media μέλος, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Δηλαδή και για αυτούς υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να διαγνωστούν εδώ περισσότερο. Σίγουρα καθυστέρησε λίγο και εγώ μιλάω και σαν επιχειρηματία να το θέσω έτσι, καθότι έχω εταιρεία πληροφορικής δική μου. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το κομμάτι καθυστέρησαν λίγο τα μέτρα, αλλά κάθε μέρα όλο και τα αντιλαμβάνεται. Μου δείχνει ότι καταλαβαίνουμε την παράταση του όλου ζητήματος και ότι μετά από αυτό θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε εγώ δεν θα το κρατήσω σε επίπεδο ελληνικής κυβέρνησης, εγώ θα το πω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν με επιτρέπετε. Και να σας πω γιατί. Γιατί πρέπει να καταλάβει επιτέλους, να καταλάβουν τα κεντρικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Βορράς, αυτό που είναι το think tank των οικονομικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει μια λειτουργία και μια ουσία η ίδρυση της και η συνέχεια της, γιατί τίθεται πλέον ζητήματα και από τις χώρες του Νότου, Ιταλία και Ισπανία που δυνοπαθούν από τον κορονοϊό για αποχώρησή τους. Οπότε βλέποντάς και επεκτείνοντάς σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να κάψουν λίγο τις αναστολές τους, να το πω έτσι, και τις θέσεις τους, η Γερμανία ειδικότερα, να τις κάμψει, να υπάρξει και αυτή η έκδοση του κορονομολόγου, να υποστηριχθούν όλες οι περιφερειακές συντονίες που είναι αντίστοιχα και η ελληνική, που χρειάζεται την αντίστοιχη ενίσχυση, για να μπορέσει να υπάρξει μια συνέχεια. Διαφορετικά, το επόμενο δεν θα είναι το Brexit που υπήρξε, το επόμενο exit σκέτο, άμα είναι ειδικά της Ιταλίας ή της Ισπανίας, θα μιλάμε ακόμα και για, αν θέλετε την άποψή μου, για κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Της Οικονομικής Ένωσης. Δεν θα υπάρχει Οικονομική Ένωση πλέον. Θα μιλάμε για μια νέα φάση που θα περάσουν τα κράτη, που θα γυρίσουν ξανά, θα αναγκαστούν να γυρίσουν σε εθνικές οικονομίες και εθνικές παραγωγές. Οπότε, αν αυτό δεν προσεχθεί τώρα, και δεν γίνουν ενέργειες τώρα από την ελληνική κυβέρνηση αντίθετα ως μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής Ένωσης, να γίνουν από τώρα αιτήματα για την υποστήριξή τους στην οικονομική, και όχι μόνο με το κόψιμο χρήματος και την δημιουργία πληθωρισμού. Πρέπει να πάμε σε κάτι περισσότερο. Πρέπει να προστατευτούν τα ίδια τα κράτη και οι τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτό. Πρέπει να στηριχτεί η υγεία, γιατί τώρα καταλάβαμε ξαφνικά όλοι ότι πόσο σημαντική είναι η υγεία και βγαίνουμε και χειροκροτάμε τους ήρωες με τις πράσινες και τις λευκές στολές. Τώρα τα καταλαβαίνουμε αυτά. Ναι. Τώρα υπήρχε μόνο μια επιλογή λιτότητας, μια επιλογή η οποία ήταν μονομείωση του προσωπικού, ότι μείωση των νοσοκομείων,
που δεν οδηγούσε πουθενά. Μια οικονομία στην αρχή και να θεωρηθεί σε έναν ασφαλή πρώτα απ' όλα πρωτίστως προς τους πολίτες, θα πρέπει να έχει όλες τις υποδομές για να την υποστηρίξει. Η χώρα μας γνωρίζουμε ότι έχει λίγες εντατικές. Και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερα που επειδή υπάρχουν λίγες μέρες ανακάτοικο σε συντελεστή αναλογία αυτή τη στιγμή το έχουμε. Τουλάχιστον σήμερα έχει φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως. Και μακάρι να συνεχιστεί και να βρούμε το παράδειγμα, το παγκόσμιο παράδειγμα και το υπόδειγμα της σωστής συμπεριφοράς απέναντι σε μια πανδημία όπως αυτή που ζούμε σήμερα. Οι επιχειρήσεις, σίγουρα και ο τουρισμός, θα πονέσουν. Θα πονέσουν σίγουρα όλοι. Θα πονέσουν, αλλά γι' αυτό αντίστοιχα όλοι οι διεπόμενοι φορείς, είτε κρατικοί, είτε ιδιωτικοί, είτε τράπεζες, πολύ σημαντικό και αυτό, μεγάλα δάνεια επιχειρηματικά που έχουν παχθεί για τον τουρισμό, ήδη περιμένοντας όλη τη σεζόν, την τουριστική, θα πρέπει να δοθεί μια περίοδος έτος και να το πάμε και λίγο, να το πω έτσι πασχετικά, να το πάμε ως μη γενόμενο το έτος στο τέλος. Άμα δούμε ότι παραταθεί όλο αυτό, το 2020 θα πρέπει δημοσιονομικά να το ξεχάσουμε και να ξεκινήσουμε από το 2021 και τις δόσεις και τα πάντα ό,τι χρειαστεί να δηλώσουν επιχειρήσεις για αυτά που έχουν λάβει. Γιατί δεν δημιουργήθηκε ποτέ η οικονομία. Για τους εργαζόμενους αντίστοιχα που αναφέρονται για πωλήσεις, ευτυχώς φάνηκε να παίρνετε ένα μέτρο νωρίτερα ότι δεν μπορούν να απολυθούν οι εργαζόμενοι, ειδικά για τις επιχειρήσεις που θα μπουν στο πλαίσιο των μέτρων και έχουν κηρύξει ανατολή τη λειτουργία τους. Περιμένουμε κι άλλα. Δεν είναι τίποτα σε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν χρειαστεί ακόμα κάτι. Γιατί ουσιαστικά ο μάρκετος λειτουργήσαν οι επιχειρήσεις μέχρι μέσα Μαρτίου. Κινήθηκε η αγορά μέχρι μέσα Μαρτίου. Αυτό που θα δείξει και θα είναι το crash test της οικονομίας, της ελληνικής, θα είναι ο Απρίλιος, ο οποίος φαίνεται να είναι ένας μήνας νεκρός σε οικονομικές δραστηριότητες. Πολύ σωστά. Κύριε Πέτρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας κούρασα σήμερα. Όμως... Χάρηκα πάρα πολύ που μπορέσαμε και είχαμε αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Ήταν διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε, μας βοηθήσατε αρκετά. Ελπίζω και εύχομαι το αμέσως επόμενο διάστημα, όταν θα περάσει όλο αυτό, να έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας έχουμε εδώ κοντά μας, στο γραφείο, όχι στούντιο, στο γραφείο του IT News, και να μπορέσουμε να τα πούμε και από κοντά, on camera, και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Και εγώ, κύριε Σοφέ, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Εύχομαι να είναι το δυνατόν το συντομότερο αυτό, να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στα γραφεία του IT News και να έχουμε όλη την υγεία μας, μεγάλη προσοχή στους συντομότες μας και με λίγη θετική σκέψη για όσο μπορούμε να έχουμε, να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό βράδυ, γεια σας. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Θοδωρής Πέτρου, ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Λοιπόν,